Ένα παίχτη που εμείς μεσοπεθετικό και εξτρέμ το μάθαμε, αλλά είναι πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στην Β' Εθνική με 20 γκολ. Αλλά με το Γιάννη τον Μπασάπ, τη στιγμή που είναι και ο Στέλιος στο στούντιο, θα ξεκινήσουμε σίγουρα από το αγαπημένο μας Αγρίνιο και το οποίο κατάγεται. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα Θεώ. Και ξεκινάω έτσι γιατί με τον Στέργιο, θα το πούμε κιόλα, εντάξει, δεν το κάνουμε. Το έχουμε κάνει διαφήμιση και άλλη φορά. Με τον Στέργιο, πόσες φορές πάμε, επειδή με την παιχνίδια του Άρη, του Πάουκ στο Αγρίνιο, έχουμε ως αγαπημένο στέκι τον Τζάκι. Ναι. Δεν το γνωρίζω, αλλά εντάξει. Καλά, έχει πολλά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην το ξέρει τώρα. Δηλαδή είσαι κιόλα από εκεί, είσαι και βέρο Αγρινιώτη. Θα το επισκεφτώ. Θα το επισκεφτεί, ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο... είναι χορτοφάγο, ρε φίλε, ο άνθρωπο. Ενδεχομένως, να μην τρώει παϊδάκια. Ενδεχομένως, ναι. Γιατί? Ενδεχομένως, είσαι Γιάννη, έγινες vegan. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, κάτι έχεις κάνει φέτος και θα επιστρέψω για να το πάμε και λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Επειδή και στον Άρη, όταν ήσουν πριν λίγα χρόνια, σε είχαμε μάθει κυρίως εξτρέμ, δεκάρι, να το πω έτσι, κάποιες φορές και φορ. Ξεχωρίζει αυτό το απίστευτο στατιστικό που έχεις με τα 20 γκολ στη φετινή σεζόν και δεν σταματάς κιόλας. Όχι τίποτα άλλο. Σκόραρες και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Βέντε το περασμένο Σάββατο. Η αλήθεια αυτή είναι, εντάξει, είναι μια καλή χρονιά. Το σημαντικό είναι να συμπληρωθεί και με την άνοδο της ομάδας. Σίγουρα είναι διαφορετικό όταν παίζεις center forward από το να παίζεις extreme. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, 2-3 τελευταία χρόνια, 2,5, παίζω center forward και είναι εντελώς διαφορετικά από το να είσαι πλάγιος. Πάντως η Βέρεια και με σένα μπροστά, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί για να φτάσεις στον γκολ είναι μια συνολική προσπάθεια. Δεν παίρνεις την μπάλα και τους περνάς όλους μόνος σου για να σκοράρεις. Προελάβνει, δεν ξέρω αν συμφωνείς με τη λέξη που χρησιμοποίησα πριν, προελάβνει στο Βόρειο Όμιλο και κρατάει ξεκάθαρα την τύχη στα χέρια όσον αφορά τα μπαράζ. Γιατί έχουμε και αυτή την πολύ ιδιαίτερη διαδικασία για άνοδο φέτος στην Super League. Ναι, εννοείται, έτσι είναι αυτό. Σίγουρα. Υπάρχει ένα πολύ ποιοτικό και καλό ρόστερ στην ομάδα που όλοι οι ποδοσφαιριστές ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Γι' αυτό και πιστεύω βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, πρώτη θέση, και με τα μαξιλαράκια που έχουμε τη διαφορά. Εντάξει, γίνεται μια σωστή δουλειά και από τους ποδοσφαιριστές και από το team που μας βοηθάνε, είναι πάντα δίπλα μας και δουλεύουμε πολύ σκληρά. Αλλά και από τη διοίκηση. Και είναι και ένα ρόστερ, μιας που ανέφερες και τη διοίκηση, Γιάννη, που θυμίζει πολύ ρόστερ Super League 1. Είσαι εσύ, είναι ο Έργους ο Κάτσε, είναι ο Αντώνης ο Καπνίδης, είναι και άλλα παιδιά. Σίγουρα, είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Εννοείται. Όλα τα παιδιά είναι παιδιά που έχουν παραστάσεις από τις μεγαλύτερες κατηγορίες και γι' αυτό είναι πάνω απ' όλα επαγγελματίες όλοι. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν και πολύ καλά αποδυτήρια. Και ο Παύλος ο Δερμιτζάκης εννοείται και αυτός, ναι, με πολλές παραστάσεις. Ναι, ναι. Πολύ καλός, μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ο σαν δεύτερος πατέρας μας, είναι, μας βοηθάει παντού σε όλα. Αλλά και όλο το team που είναι ο Βεργόνης, ο Μαζιαρίδης, ο Γκίτκος, όλοι που είναι μαζί μας σίγουρα μας βοηθάνε. Το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, επειδή γίνει πολύ κουβέντα για το format που έγινε φέτος στην Super League 2, πέρυσι έγινε νομίζω ένα ίσως το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία την τελευταία δεκαετία. Φέτος, να το πω έτσι λίγο ευγενικά, μπούκωσε λίγο παραπάνω με πολλές ομάδες και με την άνοδο να κρίνεται από τις δύο ομάδες των δύο ομίλων, τους πρωτοπόρους των δύο ομίλων, που αυτοί μετά θα πάνε σε μπαράζ με τον πρώτο τελευταίο της Super League 1. Δεν νομίζω ότι είναι και το πιο ιδανικό και το πιο δίκαιο, θα πω, ναι, εγώ. Εντάξει, δεν στέκει και πάρα πολύ. Ναι, κάνεις ένα μαραθώνιο τώρα με 32 παιχνίδια, παλεύεις μια ολόκληρη χρονιά και στο τέλος για να παίξεις τα πάντα σε ένα παιχνίδι με τον πρωτοπόρο από τον άλλο όμιλο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δίκαιο αυτό, αλλά τι να κάνουμε, εμείς θα το παλέψουμε. Και ελπίζω να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Μπορεί να το γυρίσει, πιστεύεις, η ΑΕΛ, που είναι ο βασικός σας ανταγωνιστής εδώ και πολλές αγωνιστικές, ξανά δεν έχει βγει από το παιχνίδι. Μένουν, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα 8 παιχνίδια. Η ΑΕΛ έχει και ένα παιχνίδι και ένα μάτς λιγότερο. Παίξατε και πρόσφατα σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί το βλέπαμε εδώ πέρα ζωντανά στο στούντιο.
Το έχετε κλειδώσει μέσα σας ότι έχει τελειώσει ή λέτε ότι... Αυτό εξαρτάται ξεκάθαρα από εμάς. Εμείς κοιτάμε μόνο την ομάδα μας. Ναι. Εμείς κάθε Κυριακή βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να μπαίνουμε στο γήπεδο, να καταφέρνουμε να κάνουμε αυτά που δουλεύουμε καθημερινά, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Έτσι βλέπουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι, έτσι τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια και δεν θα αλλάξει αυτό μέχρι το τέλος. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα μας, αυτό βλέπουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Τον Άρη πώς τον βλέπεις, γιατί ξέρω ότι τον παρακολουθείς, δεν τον ξεχνάς. Είσαι και εσύ ένα από τα παιδιά που έβαλαν πλάτη σε μια δύσκολη χρονιά τότε και βοηθήσατε για να επιστρέψει η ομάδα στην φυσική της θέση. Έχεις ακόμα γνωστούς άλλωσες στην ομάδα και μαθαίνεις τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε, ο Άρης είναι τεράστια ομάδα. Χθες βέβαια δεν κατάφερε να δω το παιχνίδι, αλλά... Θεωρώ από την αλλαγή προπονητή, μόλις έγινε η αλλαγή προπονητή, φάνηκε έτσι μια διαφορά, έτσι όπως γίνεται συνήθως σε κάθε αλλαγή προπονητή. Δεν ξέρω χθες πώς ήταν η εικόνα, νομίζω ότι βελτιώθηκε κατά ένα ποσοστό. Μέτριο σε σχέση με άλλα μάτς. Είχε αυτή τη δυσκολία απέναντι στις κλειστές άμυνες που σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ σε άλλες φάσεις. Δυσκολεύεται λίγο Άρης απέναντι στις κλειστές άμυνες. Σε αντίθεση με τα παιχνίδια που του δίνεται και περισσότερο χώρο. Έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Πιστεύεις ότι θα καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο είτε μέσα την τρίτη θέση που είναι ακόμα ανοιχτή, εννοείται, είναι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός μες στο κόλπο βέβαια, ή έστω και την τέταρτη ανάλογα το τι θα γίνει στο κύπελο βέβαια, γιατί είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, τώρα όλα τα παιχνίδια πάνω κάτω είναι ντέρμπι. Όλοι λίγο πολύ κάτι κυνηγάνε, αλλά πιστεύω ναι, με την εικόνα που είδα στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω ότι εντάξει, μπορεί. Εννοείται, γιατί όχι, να μην πάρει το εισιτήριο. Για την ομάδα του τόπου σου που. Σε κάποια φάση φλέρταρε με τα play-off και νομίζω όμως ότι άσχετα που δεν είναι σε αυτό, ο Πανετολικός παρουσίασε ένα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο με τον Γιάννη Αναστασίου τη φετινή σεζόν και έχει κερδίσει το χειροκρότημα όλων. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Φέτος η ομάδα, ειδικά το δεύτερο εξάμηνο, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και εντάξει, τώρα είναι αδιάφοροι βέβαια τώρα σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά δεν πάει να είναι μια πολύ καλή ομάδα που. Καθημερινά να δουλεύουν όλοι, γιατί γνωρίζω και από την ομάδα κάτω και προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας συνέχεια. Και είναι και μια ομάδα που έχει μια πολύ ωραίο τρόπο λειτουργίας με τις εγκαταστάσεις της. Έχει ρίξει λεφτά. Ο κ. Κοστούλας έχει κάνει νομίζω ένα ωραίο ποδοσφαιρικό εγχείρημα στο Αγρίνιο. Να σε αξιοποιήσουμε λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχεις και ταξίδι και δεν θέλω να σε καθυστερήσω παραπάνω. Επειδή τον ζεις και εσύ έναν παίχτη που είναι δανεικός από τον Άρη στη Βέρεια, τον είδαμε να αγωνίζεται και πριν από λίγες μέρες ως αλλαγή τον Αλή Αντέμ. Ένα νεαρό παιδί που δεν τον έχουμε δει να παίζει στον Άρη, αλλά έχει γίνει πολύ κουβέντα και όταν ήρθε για το ταλέντο του και ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον αξιοποιήσει ο Άρης και αγωνιστικά. Ισχύει αυτό. Ο Αλή είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με πάρα πολλά στοιχεία. Εντάξει, είναι νέος και δουλεύει καθημερινά και θέλει γι' αυτός να πάρει την ευκαιρία του. Ήδη με εμάς αγωνίστηκε πριν δύο παιχνίδια. Και ελπίζω όταν θα πάρει την ευκαιρία του να καταφέρει να δείξει αυτά που αξίζει, γιατί όντως είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Έχει πολλά στοιχεία. Συμφωνείς σε αυτό που λένε πολλοί, ότι εκεί που υστερείς και πρέπει να το δουλέψει, έχει το χρόνο βέβαια, είναι λίγο η μυϊκή του μάζα. Δηλαδή να βάλει περισσότερο δύναμη στο παιχνίδι του. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να βάλει περισσότερο δύναμη, αλλά έχει το χρόνο μπροστά του. Ναι. Αλλά αυτό που είπα και πριν, δεν είναι ότι δεν το προσπαθεί. Δουλεύει και δουλεύει καθημερινά. Εγώ τον έχω τώρα στα αποδυτήρια, ξέρω ότι οι ποδοσφαιριστές είναι και αυτό θα φτιαχτεί. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Να το δούμε και αυτό το καλοκαίρι. Υλικά θα γίνουμε επανεξολόγηση. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερούμε άλλο, γιατί έχει και ταξίδι μακρινό κιόλα και περιμένει και η οικογένεια. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και άλλα γκολ να ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και μακάρι να. Υγεία πάνω απ' όλα. Γκολ και να πετύχετε και το στόχο τη ανόδου φέτος με τη Βέρεια. Και ό,τι καλύτερο, Γιάννη. Μακάρι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πασάς.